Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή επανέρεσης του οικουμενισμού από την Οδύσσια TV, το ελεύθερο κανάλι στην κατεχόμενη Ελλάδα. Όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, κοντά μας ο πατήρ Άγγελος Αγγελακόπουλος για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή και το οποίο θα συνεχίσουμε σε αυτήν την εκπομπή, και είναι οι σχέσεις οικουμενισμού και μασονίας, το οποίο βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης. Πάτερ Άγγελε, σας καλωσορίζω μία ακόμη φορά. Ευλογείτε την ευχή σας να έχουμε. Καλώς σας βρήκα ακόμα μία φορά. Λοιπόν, ο Χριστός και η Παναγία να σας ευλογεί, να σας αγιάζει και εσάς και τους αγαπητούς τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές, Πάτερ. Είχαμε ξεκινήσει το θέμα το οποίο προανέφερα την προηγουμένη εκπομπή και φτάνουμε στο ερώτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι όλα βεβαίως τα σχετιζόμενα με αυτό το θέμα. Ποιος είναι ο στόχος της μασονίας, Πάτερ? Να υπενθυμίσω καταρχήν ότι μιλάμε για το θέμα του οικουμενισμού και αναφέραμε στην περασμένη μας εκπομπή για τις πηγές του οικουμενισμού. Ακριβώς. Και είπαμε εκεί ότι δύο είναι οι πηγές του οικουμενισμού, η μασονία και ο σιωνισμός. Και πριν προχωρήσετε στην πρώτη απάντηση, συγχωρέστε με να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές αυτό που είπαμε και στην προηγουμένη εκπομπή, ότι η τελευταία εκπομπή κάθε μηνός θα απαντά στα ερωτήματα τα οποία θέτετε εσείς οι τηλεθεατές μας και τα οποία μπορείτε να αποστέλλετε στο email το οποίο φαίνεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Κάθε λοιπόν εκπομπή στο τέλος κάθε μηνός θα είναι απαντήσεις στις απορίες που θα θέτετε εσείς προς τον πατέρα Άγγελο Αγγελακόπουλο. Πάτερ μου, και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα. Επειδή λοιπόν, όπως θυμάστε, είχαμε πει ότι είναι στενότατη σχέση μεταξύ οικουμενισμού και μασονίας και μάλιστα είχαμε αναφέρει ότι κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι ο σιωνισμός και η μασονία είναι οι γονείς του οικουμενισμού. Ακριβώς. Και ο οικουμενισμός είναι ένα παιδί, ένα τέκνο αυτών των δύο γονέων. Γι' αυτό άλλωστε και μιλάμε για τη μασονία. Λοιπόν, ρωτήσατε ποιος είναι ο στόχος της μασονίας. Η απάντηση είναι ότι... Και είναι φυσιολογικοί γονείς, δεν είναι δύο άντρες, δύο γυναίκες. Είναι ο σιωνισμός ή η μασονία, έτσι. Επειδή παίζει την περίοδο αυτή, αυτό το θέμα της διαστροφής και της ανομαλίας και παίζει ευρέως. Γι' αυτό να πούμε ότι είναι φυσιολογικοί γονείς. Άρσεν και φίλοι. Ακριβώς, έτσι. Πολύ έξυπνο αυτό που είπατε. Ναι. Άρσεν και φίλοι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε ο στόχος της μασονίας παραμένει πάντοτε σαφής και συγκεκριμένος. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Είναι η προώθηση του θρησκευτικού συγκριτισμού. Να πούμε τι είναι συγκριτισμός. Οπωσδήποτε, γιατί και εγώ θα ήθελα να μάθω πλην των τηλεθεατών, ειλικρινά, και εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Μια δύσκολη λέξη και οι περισσότεροι μάλλον δεν θα την έχουν ακούσει. Να πούμε ότι η λέξη συγκριτισμός γράφεται με υψηλόν, ήτα και γιώτα. Ακριβώς. Μην κάνουμε το λάθος, γιατί μετά είναι άλλη η έννοια, να γράψουμε το γκρι, να το γράψουμε με γιώτα. Δεν έχει καμία σχέση με σύγκριση. Όχι, ακριβώς. Καμία σχέση. Διότι η σύγκριση λοιπόν είναι με γιώτα. Η λέξη εκεί, λοιπόν, ακριβώς, συγκριτισμός με το κρι με ήτα, σημαίνει την μίξη διαφόρων πίστεων και παραδόσεων. Άρα, όταν λέμε θρησκευτικός συγκριτισμός, ουσιαστικά μιλάμε για μια θρησκευτική μίξη διαφόρων πίστεων και παραδόσεων. Μάλιστα. Μία ανάμιξη, ένα μείγμα δηλαδή. Λοιπόν, και αυτός ο συγκριτισμός βέβαια είναι μέσα στα όρια του οικουμενισμού. Με την απαξίωση κάθε θρησκευτικής παραδόσεως και ιδανικών. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος της μασονίας. Βέβαια, να επαναλάβουμε εδώ αυτό που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η μασονία είναι μία αποκρυφιστική, παγανιστική, δηλαδή ειδωλολατρική λατρεία. Είναι πολέμιο στη σαμωμή του ημών πίστεως της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Έχει εντελώς αντιχριστιανική διδαχή και είναι ειδωλολατρική θρησκεία και πίστη. Μάλιστα. Επίσης, να τονίσουμε
ότι οι ίδιοι οι μασόνοι είναι σατανολάτρες και αιωσφοριστές, οπαδοί της θρησκείας του Αντιχρίστου. Λατρεύουν τον Σατανά. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το ποιος είναι ο Θεός τους, ο Ματς, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, που δεν είναι άλλος από τον αιωσφόρο. Διαπιστώνεται επίσης ότι οι μασόνοι, τουλάχιστον στις υψηλότερες βαθμίδες τους, είναι σατανολάτρες, προσευχόμενοι στον αιωσφόρο ως Μπαφομέτ, έτσι ονομάζουν τον τραγόμορφο θεό τους. Ακριβώς. Και ήθελα να τα τονίσω αυτά για να επαναλάβουμε για ακόμα μία φορά ότι η μασονία δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, φιλανθρωπική οργάνωση. Πολύ σημαντικό. Είναι μυστικιστική οργάνωση που από πίσω κρύβει τον αιωσφόρο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Έχει, Πάτερ Άγγελε, η μασονία σχέση με τη μαγεία? Βεβαίως και έχει, και είναι αναντήρητες οι σχέσεις μασονίας και μαγείας. Και θα αναφέρω μια μαρτυρία ενός πάρα πολύ καλού γνώστου της μασονίας, είναι ξένος, δεν είναι Έλληνας, ονόματι Πολ Νάουντον. Αυτός λοιπόν μας πληροφορεί ότι ορισμένα τυπικά της μασονίας έβαλαν ακριβώς σαν σκοπό τους την άσκηση της μαγείας, η οποία μπαίνει στην υπηρεσία του ανθρώπου για την επενέργειά του πάνω στον κόσμο. Μάλιστα. Τι άλλο θέλουμε να ακούσουμε? Μασονία έχει και μαγεία μέσα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει επίδραση της μασονίας στην πολιτική? Η ερώτησή σας είναι, νομίζω, εύκολο απάντητη και οι τηλεθεατές, νομίζω όλοι θα έλεγαν ότι όντως υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ μασονίας και πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό όμως, διότι πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό, έτσι? Ναι, βέβαια, γιατί η μασονία αυτό το απαρνείται. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν μπορούμε να πούμε, μας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μας. Ο ισχυρισμός λοιπόν της μασονίας ότι δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν ασχολείται με την πολιτική, ακούστε τώρα, και ότι δήθεν δεν αναμειγνύεται στις πολιτικές εξελίξεις, βεβαίως δεν είναι αληθής ισχυρισμός. Ο θρησκευτικός χαρακτήρας του τεκτονισμού, που λειτουργεί επεκτατικά και οικουμενικά, συμπορεύεται με την ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς πολιτικές διαδικασίες. Η πολιτική δραστηριότητα αποβλέπει στην άσκηση επιρροής σε πολιτικά πρόσωπα για την χειραγώγηση των διεθνών πολιτικών εξελίξεων. Δεν είναι λοιπόν η μασονία καθόλου ένα φιλανθρωπικό σωματείο, όπως διατείνονται, με σκοπό την επικράτηση της ηθικής σε όλον τον κόσμο. Και για να μην... της ηθικής, ναι, αν είναι δυνατόν. Έτσι λένε, ότι θέλουν να επικρατήσει η ηθική σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ, να κάνω μια παρένθεση, δεν εννοούν τη χριστιανική ηθική. Σωστά. Θα το πούμε σε επόμενες εκπομπές. Εννοούνε το νέο δόγμα της ηθικής, όπως το καταλαβαίνει η μασονία και ο σιωνισμός. Άρα ηθική εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών. Ουσιαστικά, η ηθική με αλφα στερητικό μπροστά. Καινή βεβαίως για να γίνεται έβηχο, ανηθική ουσιαστικός, έτσι. Ουσιαστικά μιλάνε, να το πούμε έτσι επιγραμματικά, για μια ηθική χωρίς όρια. Ηθική χωρίς ηθική, χωρίς όρια. Ακριβώς. Ηθική χωρίς ηθική, πολύ σωστά το θέτετε. Έτσι. Και για να μην νομίζουν οι αγαπητοί τηλεθεατές ότι όλα αυτά είναι λόγια και θεωρίες, θα αναφέρω ένα παράδειγμα από την ιστορία όπου η μασονία μπλέχτηκε καθαρά στην πολιτική. Έτσι. Είναι το γνωστό σε όσους ασχολούνται βέβαια, σκάνδαλο της Ιταλικής Στοάς Ρόδιο το 1981. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό το παράδειγμα. Εγώ το ακούω πρώτη φορά πάντως. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το σκάνδαλο ήταν μία από τις μεγαλύτερες αποδείξεις για την σχέση της μασονίας με τις πολιτικές ίντριγκες. Τι είχε γίνει δηλαδή τότε? Αυτή η Ιταλική Στοά, σε συνεργασία, ακούστε τώρα, με την μαφία, μιλάμε για την Ιταλία, έτσι? Ναι. Με την αμερικανική CIA,
και με την Τράπεζα του Βατικανού. Τι ωραίο συνδυασμός, έτσι. Δεν έχει σχέση, υποθέτω, με τη δολοφονία του Άλντο Μόρο, έτσι. Είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ή σχετίζεται. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πρέπει να σχετίζεται. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το λέω με σιγουριά. Διότι ως γεγονός αυτό το γνωρίζω. Απλώς δεν ήξερα τους όρους που αναφέρατε αυτό την στοά που είπατε εκεί πέρα. Λοιπόν, η στοά, η μαφία, η CIA και η Τράπεζα του Βατικανού συμμετείχε στην ανατροπή της Ιταλικής Δημοκρατίας και την υπαγωγή της στην εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πώς μετά μας λένε εμείς δεν έχουμε σχέση με την πολιτική, είναι δυνατόν. Να, αυτό το παράδειγμα, το σκάνδαλο αυτής της Ιταλικής Στοάς είναι μεγάλη απόδειξη. Νομίζω, χωρίς να είμαι βέβαιος τώρα και να πω ανακρίβεια, ότι σχετίζεται με τη δολοφονία του Άλντο Μόρο, η οποία έγινε από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, τη γνωστή τρομοκρατική οργάνωση, η οποία από πίσω έκρυβε άλλα πράγματα, τα οποία όμως διαφαίνονται σε αυτά τα οποία αναφέρονται, μάλιστα, σε αυτά τα οποία αναφέρατε. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει άμεση σχέση το ένα γεγονός με το άλλο που λέτε. Και είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό ως γεγονός. Λοιπόν, επομένως... Και κρυμμένο από την, ξέρετε, στον ευρύ κόσμο. Δεν το ξέρει κανένας. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, αυτό που αναφέρετε, πραγματικά. Μα αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, είπαμε ότι εδώ στην εκπομπή μας θα λέμε πράγματα τα οποία ουσιαστικά έχουν εξαφανίσει από το προσκήνιο, ακριβώς. Αλλά είναι πραγματικότητες. Έχουν εξαφανίσει ο σιωνισμός και η μασονία από το προσκήνιο για να μην αποκαλύπτεται το πραγματικό τους πρόσωπο. Έτσι ακριβώς. Επομένως, αγαπητέ μου, με την πολιτική δραστηριότητά της η μασονία αποδεικνύεται αντιδημοκρατική, αφού υπονομεύει την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και την εθνική ασφάλεια σε κρίσιμα, μάλιστα, περίοδους. Υπάρχουν και άλλα πολλά που θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά επειδή ως κληρικός δεν πρέπει να αναμειγνυόμεθα στα θέματα της πολιτικής, περιοριζόμαστε σε αυτό το παράδειγμα, με αυτό το σκάνδαλο που νομίζω τα λέει όλα και ότι όλη η άλλη ανάμειξη μέχρι και σήμερα της μασονίας στην πολιτική κινείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Και κάτι το οποίο δεν λέγεται δημοσίως, προσωπικά γνωρίζω και ποιος έδωσε την εντολή της δολοφονίας του Ιταλού Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Και ο οποίος σήμερα ζει και βασιλεύει. Mm-hmm. Απλώς δεν μπορώ να αναφέρω το όνομα για ευνοήτους λόγους. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ερώτημα. Σχετίζεται η Λέσχη, η Bilderberg και η Ιλουμινάτη με την παγκοσμιοποίηση και την παγκόσμια κυβέρνηση, Πατράγγελε? Βεβαίως. Να πούμε προς γνώση των αγαπητών τηλεθεατών τι είναι αυτή η Λέσχη Bilderberg. Ουσιαστικά είναι το εκτελεστικό όργανο της μασονίας. Η Λέσχη Bilderberg είναι υπέρ στοά. Ένα έσχιστο διευθυντήριο της παγκοσμιοποιήσεως. Κάποιοι πολιτικοί βγήκαν στην τηλεόραση κάποια στιγμή, τώρα δεν θυμάμαι, πριν μερικά έτη, και είπαν ότι είναι ένα think tank το οποίο μαζεύεται και συζητάει για θέματα, έτσι, διεθνούς επικαιρότητος και λοιπά και λοιπά και συμβουλεύονται ένας τον άλλον, τέτοια. Πείτε τι πραγματικά είναι η Λέσχη Bilderberg, Πάτερ. Γιατί ο κόσμος εκείνα ακούει, δυστυχώς. Εκείνα γνωρίζει. Πείτε την άλλη πλευρά, αυτοί που μας κρύβουν. Επαναλαμβάνω, είναι υπέρ στοά. Δεν είναι μια απλή στοά, υπέρ στοά. Μάλιστα. Είναι το διευθυντήριο της παγκοσμιοποιήσεως. Από εκεί διευθύνονται όλα τα πράγματα. Η οποία, Λέσχη, απεργάζεται την διάλυση του έθνους κράτους και την προώθηση στις μάζες της ιδέας της αναγκαιότητας μιας παγκόσμιας υπερκυβερνήσεως. Μάλιστα. Ότι μας είναι αναγκαία μια παγκόσμια υπερκυβέρνηση. Το έχουμε ακούσει άλλωστε αυτό πολλές φορές από πολιτικούς, ότι πλέον η χώρα μας, αλλά και όλος ο κόσμος παγκοσμίως, χρειάζεται μια παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Από πού την πήραν την ιδέα?
Πού την πήραν την ιδέα? Από τότε την πήραν την ιδέα. Ακριβώς. Κάποιος την, την υπαγόρευσε. Δεν έρχεται έτσι με θεία φώτιση. Δεν ξύπνησαν, ας πούμε, το πρωί. Έτσι. Έτσι. Οι αγαπητοί μας, ξέρω εγώ, πολιτικοί και είπαν τι να κάνουμε σήμερα, τι να πούμε στο λαό μας. Ας πούμε ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ο Γιωργάκης το είπε αυτό, αν θυμάμαι καλά. Και όλοι βασικά, αλλά θυμάμαι συγκεκριμένα τώρα είναι τα λόγια του. Για μας δεν είναι θέμα προσώπων. Ποιος το είπε. Είναι θέμα πράξεων. Θέμα λόγων και πράξεων. Ακριβώς. Είναι από πού προέρχεται. Ακριβώς. Από πού διευθύνονται τα πράγματα. Η πηγή ποια είναι. Οι περισσότεροι δικοί μας πολιτικοί γενικά είναι πιόνια. Έτσι. Δεν είναι το θέμα ότι ποιος το είπε και γιατί το είπε κτλ. Είναι από πού προέρχονται αυτά. Εμείς κοιτάμε βαθαίως τα πράγματα, τις ρίζες. Μα και αυτό έχει σημασία, διότι αν δεν το πει ο Γιωργάκης, θα το πει ο Κωστάκης ή ο Δημητράκης. Δεν έχει καμία διαφορά. Κάποιος έπαρχη που θα το πει. Έτσι. Το θέμα είναι από πού πηγάζουν όλα αυτά. Και εκεί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Μα γι' αυτό άλλωστε και δίνουμε στους αγαπητούς τηλεθεατές κάποιες λέξεις ή φράσεις κλειδιά μέσω των οποίων μπορεί να καταλάβει ότι αυτός που εκφέρει αυτήν την θεωρία είναι και τιούτος. Παραδείγματος χάρη, σας δώσαμε το κλειδί τώρα της παγκόσμιας υπερκυβερνήσεως, που είναι καθαρά μασονικός στόχος της λέσχης Bilderberg. Όταν ακούμε τώρα ή ονδήποτε πολιτικό ηγέτη, ο οποίος αναγγέλει στον ελληνικό λαό ότι χρειαζόμαστε και γρήγορα μάλιστα και τάχιστα χρειαζόμαστε μία παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να πάει το μυαλό μας ότι αυτό είναι καθαρά σύνθημα μασονίας. Και οι σκέψεις πάνε περαιτέρω. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή θέλουμε να αφυπνίσουμε την κριτική ικανότητα των αγαπητών τηλεθεατών, έτσι ώστε να βλέπουν τα πράγματα πιο μέσα, πιο βαθιά. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ωραία. Όσον αφορά τους Ιλουμινάτι, τους λεγόμενους πεφωτισμένους, τι γίνεται εκεί? Βέβαια, βέβαια. Στο τεκτονικό περιοδικό Ηλισσός του Ιουλίου του 1956, μάλιστα, στη σελίδα 66, αναφέρω ακριβείς παραπομπές, έτσι, για να μην μας κατηγορούν μετά ότι τα λέμε από το μυαλό μας. Έτσι. Δύο εξάρια έχει σελίδα, δεν έχετε έτσι. καλά, εντάξει, αυτό είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο περιοδικό τους είναι πηγές δικές τους. Ναι. Έτσι. Διαβάζουμε ότι, αυτό που λέγαμε πριν, η παγκόσμια κυβέρνηση κατέστη ανάγκη. Έτσι, αυτό που λέγαμε πριν. Από άρα, 51 λοιπόν, ήδη. 56. 56, συγγνώμη. 56. Το 56 ήδη. Το 56. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η μασονία καταφάσκει τους στόχους της παγκοσμιοποιήσεως, που είναι η ισοπαίδωση και η πολτοποίηση όλων των εθνών της γης. Ναι. Διότι και οι πολιτικοί στόχοι της μασονίας αναδεικνύονται σε μία παγκόσμια προοπτική. Εδώ λίγο να κάνω μια παρένθεση, ότι η μασονία έχει και πολιτικούς στόχους, αλλά και θρησκευτικούς στόχους. Βεβαίως. Αλλά και τα δύο είδη στόχων καταλήγουν πάντοτε στην παγκοσμιοποίηση και στην πανθρησκεία. Ένα και το αυτό. Έτσι. Απλώς διαχωρίζονται σε πολιτικό επίπεδο και θρησκευτικό. Έτσι. Λοιπόν, η τεκτονική εταιρεία τώρα, η Illuminati, είναι ξένη η λέξη, σημαίνει υφωτισμένη, υπεφωτισμένη. Λοιπόν, προβάλλει απροκάλυπτα και υποστηρίζει τον σχηματισμό αυτής της παγκόσμιας κυβέρνησης, όπως και οι πολιτικοί ηγέτες, που έχουν ιδιαίτερη σχέση με τη λέσχη Bilderberg. Παράλληλα, η μασονία εκπαιδεύει τα μέλη της, προσέξτε εδώ τι θα πούμε τώρα, γιατί είναι κλειδί ερμηνείας πολλών πραγμάτων που αφορά τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, η μασονία εκπαιδεύει τα μέλη της έτσι ώστε να αποκτούν ασυνείδητα ακρισία πάνω σε σημαντικά εθνικά θέματα. Πώς γίνεται αυτό? Τους κάνουν απάτριδες. Με την, θα πούμε... Τι άλλο, πλήση εγκεφάλου τους κάνουν, δηλαδή, τι γίνεται, πώς συμβαίνει αυτό? Θα το πούμε παρακάτω. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση που κάνετε. Βεβαίως. Σας ζητώ να το επαναλάβετε, ειλικρινά το επαναλάβετε, για να το εμπεδώσει και ο τηλεθεατής που μας ακούει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική η δήλωση. Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Η μασονία εκπαιδεύει τα μέλη της
έτσι ώστε να αποκτούν ασυνείδητα ακρισία πάνω σε σημαντικά εθνικά θέματα. Μάλιστα. Ασυνείδητα να αποκτούν ακρισία. Ακρισία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό και παρακάτω όταν θα αναφερθούμε στους φρικτούς όρκους. Έτσι. Ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς, πρόκειται για μια μεγάλη και τραγική, τρομερή πλήσια εγκεφάλου που κάνουν σε αυτούς τους ανθρώπους, στα μέλη τους. Λοιπόν, και έτσι εξηγείται το γεγονός που στις ημέρες μας βλέπουμε ότι η χώρα μας έτσι, απειλείται από Τουρκία, από Αλβανία, από Σκόπια, από τους γείτονες. Και βλέπουμε την πολιτική ηγεσία να είναι, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, πέρα βρέχει. Έτσι. Και, λένε, και λέει ο απλός λαός μου, μα καλά, αυτοί δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι, δεν αγαπάνε την πατρίδα τους. Να αντιδράσουνε. Ένας απλός άνθρωπος τι θα έκανε, θα υπερασπιζόταν τη χώρα. Έτσι. Κι όμως εν πολλοίς αφήνουν τη χώρα να είναι υπεράσπιστη. Και βλέπουμε ότι οι γειτονικοί λαοί επιβουλεύονται τη χώρα μας και τα σχέδια τους προχωρούν περισσότερο. Δηλαδή παρατηρεί ο κόσμος ότι τα εθνικά θέματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Να η απάντηση. Βέβαια, να η απάντηση. Ότι η μασονία εκπαιδεύει τα μέλη της για να έχουν αυτήν την ακρισία, η οποία είναι, πώς να το πούμε, είναι εντελώς καταστροφική για τη χώρα την οποία διακυβερνούν. Εννοείται. Εννοείται. Καταλάβατε. Εδώ είναι το κλειδί. Εδώ είναι η λύση του πράγματος, της απορίας αυτής. Ωραία. Δίνουν κάποιους όρκους οι μασόνοι. Και αν ναι, μπορείτε να μας πείτε κάποια παραδείγματα. Βεβαίως. Εδώ ερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο είναι για τους μασόνους και κρυμμένο, μυστικό. Ποτέ δεν θέλουν να βγαίνουν αυτά τα πράγματα στη δημοσιότητα. Όμως, με βάση βιβλιογραφία που έχει κυκλοφορήσει, λοιπόν, έχουν βγει κάποια πράγματα. Το τι ακριβώς γίνεται εκεί μέσα στις μασονικές στοές, το τι είδους όρκων δίνουνε. Λοιπόν, και θα πούμε μερικά έτσι πράγματα σήμερα για αυτούς τους όρκους. Όντως δίνουνε φρικτούς, ανήκουστους, δηλαδή με μεγάλη σκληρότητα, φοβερούς όρκους, σκληροί όρκοι. Λοιπόν, οι οποίοι, όπως θα καταδείξουμε στη συνέχεια, ουσιαστικά ευτελίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο και διχάζουν την κοινωνία. Διότι έτσι γίνεται διάκριση μεταξύ των δήθεν σε εισαγωγικά η λέξη καθαρών μασόνοι, εμείς είμαστε οι καθαροί, οι μασόνοι. Λοιπόν, γίνεται διάκριση μεταξύ καθαρών μασόνων και των βεβήλων ανθρώπων, δηλαδή όλων των άλλων ανθρώπων που δεν είναι μασόνοι, ας πούμε, με συνέπεια τον αποκλεισμό των οικονομικά ασθενών. Πρέπει να είσαι πλούσιος για να πας. Ναι. Να είσαι μέλος. Μέλος. Έτσι. Ναι. Των αγροτών, των εργατών, των μαύρων γενικά από τους κόλπους της μασονίας. Αλλά και οι τέκτονες χαμηλών βαθμών αγνοούν τα τεκτενόμενα που γίνονται σε υψηλότερες βαθμίδες. Υψηλότερους βαθμούς. Οι αμύητοι στους ανώτερους μασονικούς βαθμούς αποτελούν τραγικά θύματα μιας πρωτοφανούς απάτης. Μάλιστα. Και επιτρέψτε μου να κάνω μία σημείωση εδώ προς τους τηλεθεατές μας. Γενικώς στο σταθμό μας έχουμε μία αρχή ότι ό,τι λέμε το βασίζουμε πάντοτε σε πηγές. Τίποτα δεν είναι από το κεφάλι μας. Και ιδιαιτέρως με έχει εντυπωσιάσει ο πατήρ Άγγελος, διότι βλέπω τα άρθρα τα οποία δημοσιεύει, τα οποία, πατέρ Άγγελε, ειλικρινά έχω εντυπωσιαστεί, έχουν πάντοτε ένα κατεβατό από πηγές. Επομένως, οτιδήποτε λέει βασίζεται σε πηγές αδιάψευστες. Και μπορείτε τώρα να μπείτε στην απάντηση του θέματος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα επενετικά σας λόγια. Δεν είναι επενετικά, είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη λέμε, πάτερ. Έτσι, ναι. Δηλαδή, ειλικρινά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί βλέπω τα άρθρα σας και έχουν πάντοτε ένα κατεβατό πηγών που αποδεικνύει ότι δεν λέτε τίποτε από το κεφάλι σας. Είναι όλα βασισμένα σε αδιάψευστες μαρτυρίες. Και αυτό σημαίνει ότι έχει και πολύ μεγάλη βαρύτητα ο λόγος σας και πρέπει να δώσει δηλαδή σημασία ο τηλεθεατής. Γι' αυτό και έκανα αυτή την Εγώ να συμπληρώσω ότι δεν αισθάνομαι ότι κάνω κάτι υπερ εκ περισσού.
Όχι βέβαια. Γιατί, όχι βέβαια. Γιατί αυτή είναι η φύση της επιστήμης, της έρευνας. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Εκτός από κληρική, πρέπει είμαστε και επιστήμονες, ερευνητές. Αυτό έτσι. Μάθαμε στο πανεπιστήμιο. Έτσι, ακριβώς. Και μας μάθανε εκεί οι διδάσκαλοι μας ότι ό,τι γράφετε θα πρέπει να το στηρίζετε σε πηγές. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί έτσι. Μετά μένει μετέωρο αυτό που λέτε και δίνεται έτσι η δυνατότητα στους εναντίους να σας κατηγορούν, να σας μέμφονται ότι πώς το είπατε αυτό, που το βρήκατε, δεν έχετε πηγή, άρα ξέρω εγώ δήθεν συκοφαντείτε. Εγώ λοιπόν με τη χάρη του Θεού έτσι διδάχτηκα, έτσι έμαθα όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε εδώ πέρα και όλα αυτά που ακριβώς. Γράφω στα κείμενά μου και γενικώς παντού, να είναι πάντοτε κατοχυρωμένα. Έτσι, έτσι και ακριβώς. Και οποιοσδήποτε έτσι, αγαπητός τηλεθεατής θέλει να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά τα θέματα, μπορεί κάλλιστα να απευθυνθεί μέσω email εδώ του σταθμού της Οδύσσιας, να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Εγώ θα έχω όλη την χαρά και την αγάπη να τον προμηθεύσω με βιβλιογραφία. Με πηγές. Ακριβώς. Γιατί εδώ πέρα, όπως και να το κάνουμε, τα λέμε τα πράγματα έτσι όσον δυνατόν σύντομα. Είναι, η βιβλιογραφία είναι τεράστια για τη μασονία ναι, και για όλα αυτά τα θέματα ναι. που λέμε. Όποιος θέλει, έχει τη δυνατότητα μετά. Εμείς εδώ εξονείχων των λέοντα. Ακριβώς. Έτσι, έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τους όρκους. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω στην αγάπη σας δύο φοβερούς μασονικούς όρκους. Έναν αρχαίο και έναν νεότερο. Μάλιστα. Βέβαια, πρώτα να πούμε ότι αυτοί οι όρκοι που δίνουν είναι αριθμητικός περίπου λίγο πάνω από τους 30 όρκους που δίνουν. Λοιπόν, και δίνονται κατά τις επάλληλες εισαγωγικές και προαγωγικές μοιήσεις των μασόνων στις στοές τους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τον πρώτο όρκο, τον αρχαίο που λέγαμε. Η πηγή μας, έτσι, είναι το μασονικό περιοδικό Πυθαγόρας, έτος τέταρτο, του Μαρτίου του 1885. Έτσι, αριθμός 3, σελίδα 82 έως 83. Μάλιστα. Θα διαβάσω σε μια νεοελληνική μετάφραση, γιατί τα κείμενα είναι στα αρχαία τότε, ας πούμε. Θα διαβάσω τον όρκο. Ωραία. Λοιπόν, και θα φρίξουμε. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, λέει, με την παρουσία του τελείου αυτού συνεδρίου και με το λόγο της τιμής μου, υπόσχομαι ότι δεν θα αποκαλύψω ποτέ τα μυστήρια των υποτών του Ροδοσταύρου, δηλαδή μασόνου του 18ου βαθμού, σε κανέναν αδελφό κατωτέρου βαθμού, ούτε σε κάποιον βέβυλο, σε πρόσωπο δηλαδή που δεν είναι μασόνος, επιποινεί να απολέσω διαπαντός τον λόγο και να βρίσκομαι αιωνίως στα σκότη. Κρουνή αίματος να ρέω να καταπαύτως από το σώμα μου και να υποφέρω τις πλέον σκληρές θλίψεις της ψυχής. Τα πλέον αιχμηρά αγκάθια να μου χρησιμεύουν ως κρεβάτι. Χολίδε και όξος να είναι το ποτό μου και ατιμωτική του θανάτου καταδίκη να τελειώσει την τύχη μου, εάν παραβώ τους νόμους τους οποίους θέλουν να μου επιβάλλουν. Υπόσχομαι επίσης να μην φανερώσω ποτέ τον τόπο στον οποίο έγινα δεκτός, ούτε τα μέλη τα οποία ήταν παρόντα. Επιπλέον υπόσχομαι πλήρη πίστη και αφοσίωση στο ύπατο ελληνικό συμβούλιο του 33ου βαθμού. Ας είναι βοηθός μου ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, δηλαδή ο μασονικός θεός. Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Χάνει τα λόγια του. Καθαρά σατανικό περιεχόμενο. Έτσι ασύλληπτο. 2-3 σχόλια. Βεβαίως. Βλέπετε, υπόσχεται τώρα. Δεν θα αποκαλύψω ποτέ τα μυστήρια. Του 18ου. Ναι. Των βαθμού. Υποτών του Ροδοσταύρου, δηλαδή του μασόνου του 18ου βαθμού. Λοιπόν, δεν θα αποκαλύψω ποτέ. Δηλαδή, και να έχουμε στοιχεία και αποδείξεις τα οποία καταδεικνύουν ότι κάποιος πολιτικός ή θρησκευτικός έτσι ηγέτης είναι μασόνος,
και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, παραδείγματος χάρη, με συνοδικά δικαστήρια όσον αφορά τον θρησκευτικό, ας πούμε, ηγέτη ή με πολιτικά κτλ. Λοιπόν, πάντοτε θα έχουμε μία άρνηση του ιδίου του μασόνου ότι δεν είναι μασόνος, ενώ είναι μασόνος. Ναι, όπως επιβάλλει ο όρκος. Το λέει, γιατί δίνουν τον όρκο τους. Ακριβώς. Δεν θα αποκαλύψω ποτέ. Ποτέ δεν θα αποκαλύψω τα μυστήρια και ότι είμαι μασόνος. Δηλαδή, οι ίδιοι μασόνοι δεν παραδέχονται ότι είναι μασόνοι. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη ποτέ. Έτσι. Καταλάβατε. Έτσι. Ναι. Πρώτον αυτό. Δεύτερο σχόλιο. Λοιπόν, να λέει ο ίδιος ο μειούμενος όλες αυτές τις φρικτές, ας πούμε, ποινές, έτσι, που πρέπει να επιβληθούν στον εαυτό του. Αυτό δεν είναι τραγικό. Ναι. Συνήθως, κάποιος τρίτος σου λέει ότι κοίταξε, άμα δεν το τηρήσεις, θα πάθεις αυτό και αυτό και αυτό. Τώρα όμως, ο ίδιος ο μειούμενος υπόσχεται για τον εαυτό του να πάθει αυτά. Ναι. Δεν είναι ευτελισμός του ανθρώπου αυτό το πράγμα? Φυσικά και είναι. Έτσι. Και τι είναι αυτά που λέει, να ρέουν, λέει, κρουνή αίματος, και πώς υλοποιούνται αυτά, τι εννοεί δηλαδή? Να τον τεμαχίσουν, τι καταλαβαίνει? Είναι καθαρά σατανιστικό, ας πούμε, το υπόβαθρο αυτών των περιγραφών. Θα το καταλάβουμε με το δεύτερο όρκο, το νεότερο, τι μάλιστα, εννοούν. Μάλιστα, ναι. Ένα άλλο που ήθελα έτσι να σχολιάσω, λοιπόν, να πάθω όλα αυτά, ξέρω εγώ, έτσι, εάν παραβώ τους νόμους, ακούστε, τους οποίους θέλουν να μου επιβάλλουν. Μπράβο. Να μου επιβάλλουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω άποψη, πλέον. Δεν έχω άποψη, δεν έχω κρίση, δεν έχω αυτεξούσιο. Τίποτα, κάνω ό,τι έγινε μου λέει. Πιώνει. Πιώνει, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, και να η σύνδεση με τους πολιτικούς που είπατε προηγουμένως. Ναι, πιώνει. Είπαμε την ακρισία. Ακρισία, μια χαρά. Ασυνείδητη ακρισία. Πώς δένουν όλα μεταξύ τους. Βέβαια. Και βέβαια, εντάξει, τώρα, και να σχολιάσουμε το τελευταίο που επικαλείται τον νεοσφόρο, έτσι, να είναι βοηθός του. Ναι, τον Μάτς που λέει. Ακριβώς, να είναι βοηθός του. Έτσι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον δεύτερο όρκο, τον νεότερο. Έτσι, που θα λυθούν και λίγο οι απορίες για όλα αυτά τα φρικιαστικά που λένε. Έτσι. Ναι. Είναι λίγο εκτενέστερος, αλλά αξίζει να τον αναφέρουμε στην αγάπη σας και θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Ο φοβερός επίσης όρκος που ακολουθεί δίνεται κατά την εισδοχή μειουμένου σε μασονικές στοές που λειτουργούν υπό την αιγίδα της λεγόμενης Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Μάλιστα. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο μακρότατος αυτός μασονικός όρκος έχει συνδεδεμένος ως ακολούθος: επίσημα και με ειλικρίνεια υπόσχομαι και υποχρεώνομαι ότι πάντα θα περιφρουρώ, θα καλύπτω και ποτέ δεν θα αποκαλύπτω οποιοδήποτε μέρος ή μέρη, σημείο ή σημεία των μυστικών ή των μυστηρίων των ελευθέρων και αποδεδεγμένων τεκτώνων και των ανικόντων σε αυτούς, τα οποία μου έχουν ήδη γίνει γνωστά ή πρόκειται να μου ανακοινωθούν τώρα ή οποτεδήποτε στο μέλλον, παρά μόνο σε γνήσιο και νόμιμο αδελφό ή αδελφούς και ούτε σε αυτόν ή αυτούς, παρά μόνο αφού με κανονική δοκιμασία, αυστηρή εξέταση ή ασφαλή πληροφόρηση ενός πολύ γνωστού αδελφού διαπιστώσω ότι αυτός ή αυτή είναι άξιοι της εμπιστοσύνης ή εντός συνεδρίας τέλειας και κανονικής στοάς αρχαίων ελευθεροτεκτώνων μασόνων. Είναι πάλι το θέμα. Τι λέτε τώρα? Μάλιστα. Τρομερά πράγματα αυτά. Είναι το θέμα του μυστικισμού. Ακριβώς. Δεν θα αποκαλύψω ποτέ. Και κοιτάξτε τα αυστηρά κριτήρια. Ναι. Ακόμη υπόσχομαι επίσημα ότι ποτέ αυτά τα μυστικά δεν θα τα γράψω, παραστήσω, χαράξω, σημειώσω, σμιλεύσω ή με οποιονδήποτε τρόπο σχεδιάσω, ούτε θα προκαλέσω ή θα ανεχθώ να διαπραχθεί αυτό από άλλους, αν είναι εντός των δυνάμεών μου να το αποτρέψω, πάνω σε οποιοδήποτε κινητό ή ακίνητο αντικείμενο, κάτω από τον ουράνιο θόλο, με το οποίο ή πάνω στο οποίο οποιοδήποτε γράμμα, χαρακτήρα ή σχέδιο, ακόμη και το ελάχιστο ίχνος από χαρακτήρα, ψηφίο ή σχέδιο, θα ήταν δυνατόν να αναγνωριστεί ή να γίνει αντιληπτό σε μένα ή σε οποιονδήποτε στον κόσμο
ώστε οι μυστικές μας τέχνες και τα κρυφά μυστήρια να γίνουν γνωστά με απρεπή τρόπο από δική μου αναξιότητα. Τέλειο σχέδιο. Άρα η μυστικοπάθεια στο μεγαλείο της, έτσι. Συνεχίζει. Όλα αυτά υποχρεώνομαι επίσημα να τηρώ χωρίς αντιλογία, επιφύλαξη ή υπεκφυγή, με την βεβαιότητα ότι εάν παραβιάσω οποιοδήποτε από αυτά, θα στιγματιστώ ως άτομο συνειδητά επίορκο, χωρίς καμία ηθική υπόσταση και παντελώς ανάξιο για να γίνει δεκτό σε αυτή την σεβασμία στοά ή σε οποιαδήποτε άλλη κανονική στοά ή σε ομάδα ανθρώπων που θέτουν την τιμιότητα και αρετή πάνω από τα επιφανειακά ωφέλη των αξιωμάτων και του πλούτου. Πού κολλάει η τιμιότητα και η αρετή τώρα σε όλα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως? Στάχτη στα μάτια. Αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό, συνεχίζει, βοήθησέ με Θεέ. Εννοεί το μασονικό. Εννοείται. Όχι το δικό μας. Αυτονόητο. Έτσι. Αυτονόητο. Δηλαδή, εδώ να κάνω μια παρένθεση, συγγνώμη, ναι, έτσι. Ναι, βεβαίως. Όλοι οι αιρετικοί μπορούν να χρησιμοποιούν λέξεις οι οποίες είναι ορθόδοξες, χριστιανικές. Σωστό. Εξωτερικά, σου λέει, εγώ πιστεύω στον Θεό. Και λες εσύ, μπράβο, ωραία, μια χαρά, είναι χριστιανός, ορθόδοξος. Ναι. Όταν το ρωτήσεις όμως ότι ποιος είναι ο Θεός σου. Είναι ο Μάτς, ξέρω εγώ. Θα σου πει είναι ο Μάτς. Και βλέπεις εκεί μετά. Κόλλησε. Γίνεται. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια μέθοδο, μια τακτική όλων αυτών των αιρετικών. Λοιπόν, να χρησιμοποιούν εκκλησιαστικούς ορθοδόξους όρους, αλλά να έχουν αλλάξει το περιεχόμενο. Ακριβώς. Εμείς οι Ορθόδοξοι, όταν λέμε Θεός, εννοούμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Είναι σαφέστατο. Δεν εννοούμε τίποτε άλλο. Σαφέστατο. Έτσι. Οι Μασόνοι όμως με τη λέξη Θεός εννοούν τον Μάτς. Και όποιοι άλλοι τον χρησιμοποιούν, θεωρούν το δικό τους το Θεό έτσι όπως τον έχουν πλάσει, ας πούμε. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα ακόμη. Οι νεοϊποχήτες, λοιπόν, χρησιμοποιούν, ας πούμε, τη λέξη Χριστός, αμαρτία κτλ. Αλλά με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Ο Χριστός δεν είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιης της Τριάδος, ο Θεάνθρωπος, όπως τον πιστεύουμε. Ναι. Όταν αυτοί λένε Χριστός, ουσιαστικά εννοούνε, τι εννοούνε? Τον Χριστό σε εισαγωγικά, τον Μεσσία της νέας εποχής, της New Age, της νέας τάξης πραγμάτων, δηλαδή τον Αντίχριστο. Το Αντίχριστο ουσιαστικά, ναι. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Αντίχριστος θα είναι και αυτός ένας Μεσσίας. Έτσι. Αλλά είναι αντί-Χριστός. Αντί του Χριστού, του πραγματικού, του αυθεντικού. Ακριβώς. Όταν χρησιμοποιούν τη λέξη αμαρτία, λοιπόν, δεν τη θεωρούν όπως τη θεωρούμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Λοιπόν, θεωρούν ότι η αμαρτία είναι η αποτυχία της αυτοθεοποίησης του ανθρώπου. Καμία σχέση. Καθαρά νεοποχήτικος όρος είναι αυτός, έτσι. Τι λέμε τώρα. Καμία σχέση, ναι, με την έννοια που δίνουμε, που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην αμαρτία. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται όροι εξωτερικά σαν λέξεις, αλλά σαν περιεχόμενο είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, επανέρχομαι. Γι' αυτό λέει ο μοιούμενος, βοήθησέ με Θεέ και στήριξέ με στην τήρηση της μεγάλης και επίσημης υπόσχεσής μου ως μαθητού ελευθεροτέκτονα. Στη συνέχεια, ο σεβάσμιος διδάσκαλος, δηλαδή ο πρόεδρος της ΤΟΑΣ, απευθυνόμενος προς τον ορκιζόμενο μαθητή τέκτονα, του επισημαίνει. Αδελφέ, με την ήρεμη και ειλικρινή στάση σου αυτό το βράδυ, ξέφυγες από δύο μεγάλους συμβολικούς κινδύνους. Προσέξτε το, από δύο μεγάλους συμβολικούς κινδύνους. Θα δούμε τι είναι αυτή παρακάτω. Υπήρχε όμως και τρίτος κίνδυνος, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, θα σε παραφύλαγε μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής σου. Ακούστε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι. Ναι. Οι κίνδυνοι που διέφυγες ήταν του εγχειριδίου. Το εγχειρίδιο είναι ένα μικρό ξύφος. Μάλιστα. Και του στραγγαλισμού. Επειδή κατά την είσοδό σου στη ΣΤΟΑ, το εγχειρίδιο αυτό
του δείχνει το μικρό ξύφος, κατευθυνόταν προς το γυμνό αριστερό στήθος σου, θέλοντας να δείξει ότι αν είχες αποπειραθεί να προχωρήσεις βιαία, θα είχες γίνει υπαίτιος του θανάτου σου από μαχαίρωμα, ενώ ο αδελφός που το κρατούσε θα έμεινε ακίνητος εκτελώντας το καθήκον του. Τι εννοεί αν ήθελες να προχωρήσεις βία, πού να προχωρήσει βία, να παραβιάσει δηλαδή τη... Εννοεί ότι μπορεί σε κάποια στιγμή να δηλίαζε μπροστά σε αυτά τα φοβερά και να του έρχονταν, ας πούμε, το λογικό του και να πει, τι κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα, βλέπω σπαθιά, βλέπω στραγγαλισμό, πάω να φύγω, να γλιτώσω. Και εκεί θα τον σφάζανε δηλαδή. Και θα ήταν η υπαιτιότητα δικιά του, επειδή θα προχωρούσε. Δικιά του, βλέπετε τι λέει στο τέλος. Μάλιστα. Ότι ο αδελφός που το κρατούσε θα έμενε ακίνητος εκτελώντας το καθήκον του. Το καθήκον του είναι όποιος αντιδράει, στραγγαλισμός και ξύφος. Αυτός θα έφταιγε. Ναι. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δημοκρατικότατες διαδικασίες. Βέβαια. Λοιπόν, πιστεύω να καταλάβουμε τους δύο κινδύνους. Δεν εννοείται. Εγχειρίδιο και στραγγαλισμός. Και στραγγαλισμός. Υπάρχει και τρίτος. Ακούστε τώρα. Ο πρόεδρος της ΣΤΟΑ συνεχίζει να λέει στον δόκιμο μασόνο τα εξής, επίσης ανατριχιαστικά. Υπήρχε επίσης αυτή η θηλιά. Του τη δείχνει, έτσι. Αφού πρώτα την έχουν περάσει το λαιμό του. Α, πολύ ωραία. Του τη δείχνει και τότε του τη βγάζουνε τη θηλιά από το λαιμό του. Υπήρχε λοιπόν και αυτή η θηλιά περασμένη γύρω από το λαιμό σου. Είναι αυτό που ανέφερε στην αρχή, διέφυγε στον κίνδυνο τον τρίτο που λέει κάτι. Αυτός είναι ο τρίτος. Ο τρίτος. Τον διέφυγε, λέει τον κίνδυνο. Το διέφυγε γιατί έδωσε τους όρκους τώρα. Ακριβώς. Άμα δεν τους έδινε, δεν θα μπορούσε να διαφύγει από κανένα. Αλλά οι δύο παραμένουν. Το εγχειρίδιο και ο στραγγαλισμός παραμένουν. Όσο χρόνο είναι μέσα στη. Αυτό ναι, είναι, μέχρι έτσι? Να τελειώσει όλος ο όρκος, ναι. Παραμένουν. Ναι. Αλλά σιγά σιγά επειδή δίνει τον όρκο, τα αποσύρουν. Μάλιστα. Έτσι ώστε τελειώνοντας ο όρκος και γινόμενος μέλος της ΣΤΟΑΣ κανονικά, πλέον έχει διαφύγει και αυτούς τους κινδύνους. Και αν μετανιώσει στην πορεία, πάλι υπάρχει. Μετά τον περιμένει πάλι ο ίδιος κίνδυνος. Αυτό ακριβώς. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Ναι. Για τη θηλιά λέγατε. Ναι, ναι. Αλλά ο κίνδυνος εκείνος, ο οποίος παραδοσιακά θα σε παραφύλαγε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σου, τώρα μιλάει και για τέταρτο κίνδυνο. Α, ωραία. Ήταν η φυσική ποινή, η κάποτε συνδεδεμένη με την υποχρέωση του τέκτονα, ακούστε, δηλαδή, να αποκοπεί ο λαιμός σου. Εάν ποτέ παράνομα απεκάλυπτες τα μυστικά του ελευθεροτεκτονισμού, δηλαδή της μασονίας. Ολόκληρη η ποινή θα ήταν να σου αποκοπεί ο λάριγκας, να σου ξεριζωθεί η γλώσσα και να ταφείς στην άμμο της θάλασσας σε ριχά νερά ή σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή, όπου τα κύματα ανεβοκατεβαίνουν τακτικά. Μάλιστα. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της μασονικής ΣΤΟΑΣ, στην οποία ακούστηκαν οι τρομεροί αυτοί λόγοι, οι δύσκολα επινοούμενοι από σόφρονες ανθρώπους, καθησυχάζοντας τον μαθητή μασόνο, του λέγει. Τώρα τον καθησυχάζει. Γιατί πάει να ολοκληρωθεί ο όρκος. Άρα είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έτσι δεν είναι, εφόσον τον καθησυχάζει, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Πάτερ μου τώρα. Γιατί είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι. Τον καθησυχάζει εδώ. Τι είναι, φιλανθρωπία. Έχουν και αυτή μια αγάπη μεταξύ τους, αλλή μόνο. Κοίταξε, άμα τους κάνεις τα χατήρια, μετά σε αγαπάνε. Σωστό, έτσι. Έτσι, έτσι. Υπάρχει έτσι αγάπη μετά. Λοιπόν, τον καθησυχάζει τώρα το μαθητή και του λέει, το να συμπεριλάβουμε τώρα μια τέτοια ποινή είναι περιττό. Ναι. Αφού η υπόσχεση την οποία ανέλαβες απόψε είναι δεσμευτική για όλη σου τη ζωή. Τώρα, αφού ανέλαβες τη μεγάλη και επίσημη υποχρέωση του τέκτονα, μου επιτρέπεται να σε πληροφορήσω ότι στον ελευθεροτεκτονισμό υπάρχουν πολλοί βαθμοί και ιδιαίτερα μυστικά για καθένα από αυτούς. Να δώσω και την πηγή. Ναι. Έτσι. Η πηγή είναι από την Εθνική ΣΤΟΑ της Ελλάδος, από το τυπικό της αμύλης, Emulation Ritual. Μάλιστα. Αθήνα, Απρίλιος του 1997, σελίδες 21 έως 29. Υπέροχα. Λοιπόν,
Αυτή είναι η φοβερή και φρικτή όρκη. Δεν νομίζω χρειάζεται να προσθέσει κανείς κάτι άλλο. Δηλαδή είναι... μιλάει από μόνο του δηλαδή. Βεβαίως. Όλα τα άλλα είναι παραμυθάκια για μικρά παιδιά. Βεβαίως. Και για ποιους λόγους δίνουν αυτούς τους όρκους, πάτερ? Λοιπόν, αν το προσέξατε... Γιατί είναι βαρύς όρκοι έτσι, δεν είναι απλά πράγματα. Βαρύτατοι. Βεβαίως. Αν το προσέξατε, το λέει στην τελευταία σειρά. Λοιπόν, μου επιτρέπετε να σε πληροφορήσω ότι στον ελευθεροτεκτονισμό υπάρχουν πολλοί βαθμοί και ιδιαίτερα μυστικά για καθένα από αυτούς τους βαθμούς. Υπάρχουν μυστικά. Τι, για να μάθουν τα μυστικά, δηλαδή ορκίζονται για να μάθουν τα μυστικά, από περιέργεια δηλαδή τους δίνουν τους όρκους. Τι γίνεται? Κάθε φορά που προχωράει ένα μέλος σε κάθε βαθμό, μαθαίνουν και από κάποια μυστικά. Ακριβώς. Όσο προχωράς, τόσο βαθύτερα μυστικά μαθαίνεις. Αλλά σε έναν πρωτομοιούμενο δεν μπορούν να πούνε τα μυστικά. Λοιπόν, και γι' αυτό δίνουν τους όρκους, ότι εγώ θα πάθω αυτά και αυτά. Γιατί, αν τα αποκαλύψω, για να μην είναι γνωστά τα μυστικά. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Γιατί ναι. Ουσιαστικά θέλουν να κρύψουν τα ουσιώδη αυτά, τα τρέχοντα μυστικά τους. Γι' αυτό δίνουν τους όρκους. Λοιπόν. Ποια είναι τα μυστικά αυτά στα οποία αναφέρεστε? Βεβαίως. Τα μυστικά της Μασονίας είναι 6 στον αριθμό. Είναι το μυστικό τους αλφάβητο. Έχουν δικό τους αλφάβητο αυτοί. Μυστικό. Πρώτη φορά τα ακούω αυτά, έτσι. Τώρα αυτά που θα πείτε τώρα, αυτό που λέτε για αλφάβητο, δεν το έχω ξανακούσει. Γενικώς για τα μυστικά δεν είχα ακούσει τίποτα. Για να τα ακούσουμε, γιατί είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικά. Μην νομίζει κανείς ότι εγώ έχω μυηθεί στη Μασονία. Δεν είμαι. Πάτερ μου, σας φέραμε εδώ πέρα από τη ΣΤΟΑ απευθείας. Θα πει κανείς που τα ξέρει όλα αυτά ο πάτερ. Έχει πάει μέσα, ας πούμε. Λοιπόν, όχι. Είναι από διαβάσματα. Είναι από διαβάσματα. Είναι από διαβάσματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν. Που μπορεί να υπήρξαν μασόνοι, ναι, αλλά ξέφυγαν κάποια στιγμή με τη χάρη του Θεού και το αποκάλυψαν. Και από διάφορες άλλες πηγές, έτσι. Λοιπόν, δεν έχω εγώ ιδιαίτερη εμπειρία από αυτά τα πράγματα, ναι, ναι. Απλώς είναι από τα διαβάσματά μου, έτσι. Λοιπόν, οπότε, είναι 6 τα μυστικά, επαναλαμβάνω, έτσι. Αριθμούμε τώρα. Ναι. Είναι το μυστικό του αλφάβητο, πρώτο. Δεύτερον, είναι τα σημεία αναγνωρίσεως. Ξέρουμε τίποτα να πούμε στο καθένα, ας πούμε, ξέρουμε κάποιες λεπτομέρειες, τι σημαίνει μυστικό αλφάβητο, ή είναι απλώς έτσι, το γνωρίζουμε ως δεδομένο? Εγώ από περιέργεια το ρωτάω πιο πολύ, έτσι, και αν... Βέβαια. Ναι. Θεωρώ καλύτερα να πούμε τα 6 επιγραμματικά. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Ναι. Και αν είναι στην επόμενη εκπομπή, να φέρω περισσότερες πληροφορίες για το καθένα. Ναι, αν το κρίνετε εσείς, δεν είναι απαραίτητο. Ναι, ναι, αλίμονο, αλίμονο. Πάμε να πούμε το δεύτερο, γιατί, ναι, γιατί, είπαμε για το αλφάβητο. Γιατί ήδη ο χρόνος, ας πούμε, της εκπομπής έχει λίγο παρέλθει. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να πούμε ποια είναι και... Ναι, να πούμε ποια είναι πρώτα. Ναι, ναι, και έτσι. Σε άλλη εκπομπή... Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε... Το αλφάβητο ήταν μυστικό, αλφάβητο. Τα σημεία αναγνωρίσεως. Μάλιστα. Τα σημεία αναγνωρίσεως, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα είναι το πώς χαιρετιούνται, ναι, μεταξύ τους οι μασόνοι. Έχουν ειδικό τρόπο που πιάνουν τα χέρια. Ναι. Ναι, 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 ναι. Μετά, τρίτον, είναι ήδη... Συγγνώμη, η δημιουργία μιας παγκόσμιας λαϊκής δημοκρατίας. Ουσιαστικά, μιας σκληρής παγκόσμιας δικτατορίας. Ακριβώς. Τέταρτο, η δημιουργία μιας παγκόσμιας θρησκείας που μας ενδιαφέρει. Έτσι, γιατί μιλάμε, έτσι, για τον οικουμενισμό. Για την πανθρησκεία, ακριβώς. Πέμπτον, οι επιμέρους βέβυλες και απαράδεκτες διδασκαλίες μασόνων εναντίον της πίστεώς μας. Και το έκτο και το τελευταίο, που είναι και το σπουδαιότερο. Αυτό έχει αξία το πέμπτο, έτσι. Το ότι καταφέρονται κατά της πίστεως. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το αναλύσουμε ενδεχομένως, ναι, ναι, με κάποια, ναι, 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 έτσι, βεβαίως, παραδείγματα. Βεβαίως. Έχω κάποια παραδείγματα. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω να προλάβουμε να τα πούμε στη σημερινή. Ωραία, ωραία. Το έκτο και το τελευταίο, που είναι και το σπουδαιότερο, μάλιστα, μυστικό, έτσι, είναι υπέρ Θεού και ως φόρου βαθύτερες διδασκαλίες της Μασονίας, οι οποίες είναι πράγματι έως φορικής εμπνεύσεως. Καθαρά. Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και είπατε να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα
Λίγο στο... Ναι. Ναι, ναι, πείτε μου. Ποιες είναι οι περιθεού και ως φόρου βαθύτερες διδασκαλίες της Μασονίας, το οποίο σχετίζεται και με το πέμπτο αυτό που αναφέρατε. Μάλιστα, μάλιστα. Το μυστικό. Λοιπόν, απαντώντας αυτή την ερώτησή σας, θα ήθελα να αναφέρω έτσι, μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα περιοδικά τους, για να καταλάβουμε ναι. τον αντίχριστο χαρακτήρα τους. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στο περιοδικό Πυθαγόρας, 5ο έτος, 1888, Φυλάδιο Δεύτερο, αριθμός 2, σελίδα 57. Ακούστε τι λέει. Μιλάνε για τους ιερείς, για εμάς, της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Μάλιστα. Ακούστε τι λένε. Πράκτορες της Θείας Προνοίας δεν είναι οι ιερείς, οι άγιοι, οι θρήσκοι. Πράκτορες. Έτσι λένε. Πράκτορες της Θείας Προνοίας. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι οι ιερείς, οι άγιοι, οι θρήσκοι, οι οποίοι στην φύλαυτη απομόνωσή τους απεκδέχονται φαντασιώδη κληρονομία της Ιωαννίου Βασιλείας. Δηλαδή, κατά τους μασόνους, εμείς δεν είμαστε οι πράκτορες της Θείας Προνοίας, δηλαδή ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαν να μας λέει ότι δεν είστε εσείς οι εκπρόσωποι του Θεού επιγής. Δεν... Τι λέει, βλακίες γράφουνε. Ναι, καλά, στη φύλα αυτή λέει από μόνος ή ναι, τι είναι αυτό γιατί, δηλαδή. Ποια είναι η φύλα αυτή από μόνος ναι, ναι, θα σας εξηγήσω. Ναι. Γιατί λέει, ζούμε μια φύλαυτη απομόνωσή μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτή η φύλαυτη απομόνωση είναι αυτό που πρεσβεύει η Εκκλησία μας, ότι αποκλειστικά η σωτηρία υπάρχει μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, ότι εμείς έχουμε την αποκλειστικότητα, δεν την διεκδικούμε, ακριβώς. τη σωτηρίας ως Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό για τους μασόνους και για τους συνεποχήτες κτλ. Είναι απομόνωση, γιατί σύμφωνα με τα δόγματά τους θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλους, να μην είμαστε ναι. απομονωμένοι και αποκλεισμένοι και μόνο εμείς έχουμε τη σωτηρία, μόνο εμείς έχουμε τον Χριστό, μόνο εμείς έχουμε τους Αγίους και μόνο εμείς κατέχουμε την αλήθεια. Όχι δα, μην είστε απομονωμένοι, κλεισμένοι στον εαυτό σας, έτσι. Ανοιχτείτε, είναι και οι αιρέσεις πλέον εκκλησίες. Έχουν και αυτοί, αυτοί μέρος της αληθείας και άλλες θρησκείες. Αυτό νομίζω εννοούν ότι ζούμε δήθεν σε μια φύλαυτη απομόνωση. Λοιπόν, και ότι φαντασιωνόμαστε εμείς ότι έχουμε την κληρονομιά της Ουρανίου Βασιλείας. Μάλιστα. Έτσι, τρελά πράγματα. Λοιπόν, ένα άλλο παράδειγμα, πάλι από το περιοδικό Πυθαγόρας, το τέταρτο έτος, Μάρτιος του 1885, αριθμός 3, σελίδα 91. Μιλάει για την Αγία Τριάδα. Ακούστε τώρα τι βλασφημίες λένε. Ο Χριστός εμφανίστηκε, είναι αληθές, ως απεσταλμένος του Πατρός αυτού του Θεού. Αλλά ουδέποτε μίλησε περί της Χριστιανικής Τριάδος, η οποία άλλος δεν θα ήταν άλλο πράγμα, μάλλον εννοεί, παρά από μίμηση της Τριάδος των Ινδών, των Χαλδαίων ή των Αιγυπτίων. Η Χριστιανική Τριάδα είναι η ιερατική επινόηση. Αν είναι δυνατόν. Βλασφημία εναντίον της Αγίας Τριάδος. Εννοείται. Ένα άλλο παράδειγμα είναι... Το παίρνουνε από το βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί που μιλάει για τη δημιουργία του ανθρώπου, mm-hmm. ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, έτσι, άρσεν και φίλη. Λιγός. Έτσι. Παίρνει αυτό το χωρίο και κοιτάξτε τώρα πού καταλήγει ένας μασονικός κάλαμος. Λέει, ώστε πράγματι, καταλήγει αυτό το βέβυλο στόμα, το ανδρικό και το γυναικείο εδίο είναι η εικόνα του Θεού. Ακούστε βλασφημία. Στο συμπέρασμα αυτού που το έγραψε. Διαστροφή είναι αυτό, δεν είναι. Είναι από το περιοδικό βλασφημία. Το τεκτονικό Πυθαγόρας, τρίτο έτος, Απρίλιος του 1884, αριθμός 4, σελίδες 125-126. Και να πω και ένα τελευταίο παράδειγμα και νομίζω να κατακλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ναι. Λοιπόν. Διότι η επόμενη ερώτηση, η οποία είναι ερώτηση κλειδί. Θέλω να είναι το ξεκίνημα της επόμενης εκπομπής. Βεβαίως. Δεν θα μείνει στο τέλος και να βιαστούμε κιόλας ενδεχομένως να την απαντήσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, για τους μασονικούς καλάμους, προσέξτε τώρα, έτσι. Ο Όφης,
Όφης, ο αρχαίος Όφης, ο διάβολος, ο Θεός που λατρεύουν. Ακριβώς. Ήταν και είναι ο ελευθερωτής του ανθρωπίνου γένους. Γιατί οδηγεί τον άνθρωπο προς την πρόοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ προσέξτε πάρα πολύ αυτό που θα πούμε. Ότι, μα καλά πώς το λένε αυτό. Θα μου πείτε, τον λατρεύουν, γι' αυτό το λένε. Ναι. Υπάρχει όμως και η βαθύτερη εξήγηση. Η βαθύτερη εξήγηση ότι είναι ότι η ρίζα αυτής της θεωρίας είναι καθαρά καμπαλιστική. Όταν λέμε καμπαλιστική, η λέξη προέρχεται από την καμπάλα. Ακριβώς. Που είναι μαζί με το Ταλμούδ, τα σε εισαγωγικά ιερά βιβλία του σιωνισμού. Και εκεί, στην καμπάλα, χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος που έχουν οι σιωνιστές της ανάστροφης ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, αντιστρέφουν τα πράγματα, τα κάνουν πάνω κάτω. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός, ο Τριαδικός, είναι ο καλός, ο ελευθερωτής, ο σωτήρ του κόσμου, ενώ ο Όφης, ο διάβολος, είναι ο κακός. Αυτοί όμως αντιστρέφουν τα πράγματα και λένε όχι, ο Όφης είναι ο καλός, ενώ ο Θεός μας είναι ο κακός. Μάλιστα. Αντίστροφα πράγματα. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτή η μέθοδος, επαναλαμβάνω, της ανάστροφης ερμηνείας της Αγίας Γραφής, έχει τη ρίζα της στην καμπάλα. Είναι καμπαλιστική μέθοδος του σιωνισμού. Και καταλαβαίνουμε τώρα, σιγά σιγά, πώς συνδέεται η μασονία με τον σιωνισμό. Αλλά νομίζω ότι περισσότερα για αυτό το πράγμα θα πούμε στις επόμενες εκπομπές και ιδίως όταν θα αναφερθούμε και στον σιωνισμό. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω, Πάτερ Άγγελε. Μας κολυμπήσατε στα βαθιά και κάθε φορά μας κολυμπάτε και βαθύτερα, όπως διαπιστώνουμε. Την ευχή σας να έχουμε. Του Κυρίου και της Παναγίας. Και ανανεώνουμε για την επόμενη εκπομπή. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο και θα πάμε ακόμα πιο βαθιά. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρακολούθηση της εκπομπής μας. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.